Καλημέρα σας και πάλι. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι. Το κτηματολόγιο καταλαβαίνουμε εμείς σαν ΠΑΣΟΚ ότι ο Πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί άπειρες φορές και έχει βάλει πολιτικό στόχο το 2025 να τελειώσει το κτηματολόγιο. Όμως το να τελειώσεις το κτηματολόγιο δεν είναι να καταργήσεις την κτηματογράφηση και το κτηματολόγιο. Και θα επιχειρηματολογήσουμε σήμερα στις γενικές αρχές τι εννοούμε με αυτό και ποια η σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης και τελικά όχι μόνο δεν θα βοηθεί το κτηματολόγιο να τελειώσει, αλλά θα χαθούν και τεράστια κονδύλια. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, μετά την αυτή εισηγική μου παρατήρηση, θα περίμενε ίσως κανείς πως το συγκεκριμένο νόμο θα ολοκλήρωνε τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Ωστόσο, παραστορούμε μόνο αυτό δεν γίνεται. Αντιθέτως, γινόμαστε θεατές σε ένα ευνίδιο τερματισμό, σε ένα ευνίδιο θάνατο, με ένα πολύ άγκαρπο και πρόχειρο, θα έλεγε κανείς, τρόπο. Τελειώνει το κτηματολόγιο. Και τι εννοούμε? Τα κανά κατά περιοχές, όλοι ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θα καλύπτονται, βάσει του νομοσχεδίου αυτού, με την πάροδο του χρόνου και κατά την φυσική ροή των δικοπραξιών. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή κάποιος μετά από 5 χρόνια θα πεθάνει η μάνα τους, θα πάει να κάνει μια αποδοχή, θα θελήσει να κάνει κάτι να πωλήσει και θα διαπιστώσει ότι έχει πρόβλημα, πρέπει να κάνει γεωμετρική αλλαγή. Δηλαδή η μπάλα πάει πλέον στο πολίτη και φεύγει από το κτηματολόγιο. Με την αντίληψη που στην αρχή της σύνταξης του κτηματολογίου, πριν από 30 χρόνια, είχε συζητηθεί αναλυτικά το θέμα αυτό. Είχε απορριφθεί η αντίληψη ότι το κτηματολόγιο πρέπει να ολοκληρωθεί από τους πολίτες, γιατί αυτό θα ήταν δυσβάσταχτο. Επαναφορά, διότι και αυτή η επαναφορά σας ξανά του ατόμου, του πολίτη μέσα, μόνο προβλήματα θα φέρει. Ενώ η κυβέρνηση επικοινωνιακά επικεντρώνονται στις σχετικές πρόνοιες ή διατάξεις των συμπληρωματικών διατάξεων που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και την απελευθέρωση ειδικοπραξιών, αγνοεί όμως τις σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει η αλλαγή της φιλοσοφίας σύνταξης του κτηματολογίου. Ποια ήταν η αρχική φιλοσοφία? Ότι το κτηματολόγιο είναι μια εργασία συλλογική και συνολική. Η αντιμετώπιση της. Δηλαδή υπήρχε το στάδιο των μελετητών, της προανάρτησης, της ανάρτησης, των ενστάσεων, διόρθωση των λαθών και μετά αναρτήσεις και πάμε. Ενώ τώρα αυτό αλλάζει εντελώς. Αλλάζει εντελώς και θα σας πούμε γιατί αλλάζει εντελώς και πάει στην διαδικασία του να κλείσουν το κτηματογράφηση και να έχουμε ένα αγνωστολόγιο. Δεν θα έχουμε ένα κτηματολόγιο, θα έχουμε ένα αγνωστολόγιο. Η μεταφορά των μελετών, στις οποίες δεν έχει γίνει ανάρτηση, στον ήδη κουρασμένο λειτουργούν κτηματολόγιο δημιουργεί μια σειρά προβλήματα. Πρώτο, ανασφάλεια δικαίου στους πολίτες. Θα γίνει η ανάρτηση χωρίς ούτε καν να έχει ολοκληρωθεί η προδικασία. Το σύστημα θα βασίζεται σε αμφισβητήσιμα δεδομένα, διότι δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Με τη βιασύνη σας κλείνετε το κτηματογράφηση. Τρίτον, μη ταύτιση στόχων του παρόντος νομοθετήματος με τους χρηματοδότες του έργου, με το Ταμείο Ανάκαμψης και εκεί προσοχή για ένα αποτελεσματικό σύστημα κτηματολογίου. Γιατί η χρηματοδότηση δεν είναι μόνο για να τελειώσει το κτηματολόγιο, αλλά να είναι και αποτελεσματικό. Ούτε με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για ένα πλήρες κτηματολόγιο. Άρα αθετείται δύο υποχρεώσεις με το παρόν νομοσχέδιο. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, το ποσοστό συλλογής δικαιωμάτων πρέπει να ξεπερνά το 55% για να θεωρείται επεξεργάσιμη με βάση δεδομένων οι πίνακες και τα διαγράμματα. Είναι προφανώς ότι στις μελέτες χωρίς προανάρτηση, τα ακίνητα εν δυνάμει στο σύνολό τους θα εμπλακούν στην διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων. Το σύνολό τους. Για τις μελέτες που βρίσκονται στη φάση μετά την προανάρτηση, αλλά πριν την ανάρτηση, μεγάλο ποσοστό δικαιωμάτων επίσης θα ενταχθεί σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Υπουργέ. Η διαφορά μεταξύ όσων έχουν υποβάλει δήλωση και όσων δεν το έχουν πράξει, εξαιτίας βέβαια της αίσθησης που λέγησα, οι συνεχείς παρατάσεις και τις δυνατότητες κατάθεσης εκπρόθεσμης δήλωσης χωρίς συνέπειες,
τριν από την τελική ανάρτηση, είναι ότι αυτοί που δεν έχουν υποβάλει δήλωση διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν μέρος ή το σύνολο της ιδιοκτησίας τους. Αυτό συμβαίνει επειδή η ιδιοκτησία τους θα καταγραφεί ως αγνώστου ιδιοκτήτης τους πίνακες. Με τις παρούσες διατάξεις του νομοσχεδίου, κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται μεμονωμένα. Γι' αυτό λέμε είναι πλέον τελειώνει η φιλοσοφία του μετολογίου όπως τη ξέραμε. Μεμονωμένα σε τυχαίο και απροσδιόριστο χρόνο. Δηλαδή δεν ξέρουμε πότε αυτό θα ολοκληρωθεί. Όταν ο πολίτης μια μέρα θελήσει να κάνει κάτι. Η συλλογική συμμετοχή καταργείται. Τα μη δηλώμενα ακίνητα αυξάνονται δραματικά, αφού κλείνεται το μετογράφηση. Ενώ οι λαθασμένες εγγραφές πολλαπλασιάζονται. Ο χρόνος διεξήγασης των σφαλμάτων είναι απρόβλεπτος και σαφώς μεγαλύτερος από το χρόνο ολοκλήρωσης των μελετών. Η διαδικασία θα κοστίζει περισσότερο, αφού τα κλείνεται, και θα υλοποιείται από επιστήμονες που δεν γνωρίζουν ούτε καν το περιβάλλον. Το ομαδικό παζλ της κινηματογράφησης που επιλύεται συλλογικά από τα προηγούμενα νομοθετήματα, πλέον, τι γίνεται, αντικαθίσταται από τυχαίες και ατομικές παρεμβάσεις, κύριε Υπουργέ. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ένας τεράστιος όγκος εργασίας και εκκρεμωτήτων από τις μη ολοκληρωμένες διαδικασίες κινηματογράφησης μεταφέρεται που στο λειτουργούν κτηματολόγιο, το οποίο ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης, καθυστερήσεων στην εκτέλεση υπάρξεων αρμοδιοτήτων του, εξυγχρονισμού και συστημάτων πληροφόρησης. Πότε θα αντιμετωπιστούν τα παραπάνω ζητήματα? Πώς παράλληλα θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι ελλείψεις στις μελέτες κινηματογράφησης, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους δικαιούχους δικαιωμάτων μέσω της δημοσιότητας των αναρτημένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων? Πώς θα διαχειριστείτε το όγκο εργασίας που θα ρακύψει από τις αιτήσεις διορθώσεις? Πώς, κύριε Υπουργέ? Πώς θα διεκπεριωθεί το πλήθος των δευτεροβάθμιων αποφάσεων επί των αιτήσεων διορθώσεις όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 παράγραφος 2 του νομοσχεδίου? Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί από τα αρμόδια στελέχη του λειτουργούντος κτηματολογίου για να αποκριθούν στο τεράστιο αυτό έγκαιρο εργασίας από τους ανατίθενται? Η μη παρουσίωση οποιοσδήποτε μαθηματικού μοντέλου και η προσφυγή στην επιβολή κατά εξαίρεση του δημοσιοπαλικού κώδικα ποινών αποτελεί ένδειξη ότι η ουσία των προβλημάτων του λειτουργώντος θυματολογίου δεν έχει κατανοηθεί πλήρως από εσάς. 11 χρόνια μετά και 29 χρόνια από την ψήφιση του βασικού νόμου 2305 το 95 για το κτηματολόγιο, μετά από 4 κρίσιμες νομοθετικές τροποποιήσεις και 2 χρόνια πριν την αναμενόμενη ολοκλήρωση της κτηματογράφησης για το σύνολο της χώρας, οι διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου αναιρούν πλήρως τα ωφέλη των προϋπάρχοντων νομοθετημάτων. Πλήρως όμως τα αφαίρουν. Στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, καθορίζοντας στόχοι όπως το 85% και το 95% των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας να φτάσουν στο στάδιο της δημόσιας ανάρτησης το δεύτερο τρίμηνο του 2024 και 2025 αντίστοιχα. Αυτοί οι στόχοι αποτελούν προϋποτούμενο για την υποβολή της 5ης και 6ης αίτησης πληρωμής από το Ταμείο. Επιπλέον, μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2025 πρέπει να ολοκληρωθεί η μετάβαση στη νέα οργανωτική δομή του ελληνικού κτηματολογίου με την κατάργηση όλων των υποθηκοφυλακίων, κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμείευση της 8ης πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παρότι όμως τα παραπάνω ορόσημα σχετίζονται με την πρόοδο της κτηματογράφησης, για να πάρουμε τα λεφτά, το Ταμείο που έχει χρηματοδοτήσει σε προγενέστερα προγράμματα άμεσα τη σύνταξη του κτηματολογίου στο συγκεκριμένο χρηματοδοτεί έργα πληροφορικής υποδομής και ψηφιοποίησης των αρχείων υποθηκοφυλακίων που εκτελούνται από το ελληνικό κτηματολόγιο. Το ξέρετε αυτό. Σε αυτό το σημείο όμως, προσέξτε,
Θα θέλουμε να παραθέσουμε πως οι περισσότεροι κάτοχοι δεν γνωρίζουν ούτε πού είναι τα κινητά τους ή δεν θεωρούν ότι αξίζει να τα δηλώσουν. Αυτό το 15% των αδήλωτων δικαιωμάτων παρουσιάζεται σε όλες τις μελέτες του ΚΤΑΦ5. Ξέρετε αυτή τη μελέτη. Θα πρέπει λοιπόν με βάση αυτά τα στοιχεία να γίνει αναθεώρηση του απόλυτου αριθμού δικαιωμάτων που προσδιορίσαν τα ποσοστά των στόχων που αναφέρονται στο σχέδιο ανάκαμψης. Οι διατάξεις του νομοσχεδίου, και αυτό θα είναι πραγματικό πρόβλημα με το Ταμείο Ανάκαμψης, συγκρίνονται με τις δεσμεύσεις έναντί του, δηλαδή τις δικές σας δεσμεύσεις της κυβέρνησης προς το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς θεωρεί πως με την ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων στην ιστοσελίδα του ελληνικού κτηματολογίου, ανεξαρτήτως του τρόπου και ποιότητα σύνταξή τους, καλύπτονται οι απαιτήσεις του. Ελλάδα που δεν καλύπτονται. Εσείς νομίζετε ότι μόνο με την ανάρτηση το τέλος της κτηματογράφησης τελειώνει η υποχρέωση σας. Ωστόσο, το κείμενο, κύριε Υπουργέ, που έχει υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, δεν ξέρω αν το γνωρίζει αυτό ο Πρωθυπουργός, που πρέπει να το γνωρίζει, ρητά ορίζει ότι οι διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2308 του 1995, όπως στρατοποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4821 του 2021. Πρέπει δηλαδή να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων ή προβλέψεις υπουργικών αποφάσεων ή προδιαγραφές ή συμβάθειος αναθέσεων μελετών, με λίγα λόγια, ό,τι προσπαθεί να καταργήσει το παράνομο σχέδιο. Δηλαδή είναι υποχρέωσή σας, για να πάρετε τα λεφτά, να πρέπει να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση βάσει αυτών των νομοθετημάτων, τα οποία τα καταργείτε. Και πώς θα σας εκταμιεύσουν τα χρήματα? Σύμφωνα με το νόμο 2308 του 1995 για την επεξεργασία των δηλώσεων και την καταχώρηση των εγγραπτέων δικαιωμάτων στους τελικούς πίνακες και τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στα τελικά κτηματολογικά στοιχεία, καταβάλλεται τώρα υπέρ του ελληνικού κτηματολογίου ανταποδοτικό τέλος κτηματογράφησης. Το ξέρετε, είναι 36 ευρώ νομίζω. Η διαχείριση αυτού του τέλους τώρα, προσέξτε, καθώς αφορά χρήματα που εισφέρει ο πολίτης για ένα συγκεκριμένο σκοπό, γίνεται δεσμευτικά βάσει των ισχύωσων νομικών διατάξεων, υπουργικών αποφάσεων, προδιαγραφών και συμβάσεων για την ανάθεση μελετών. Αλλά όσο επιχειρεί δηλαδή να καταργήσει το νέο νομοσχέδιο. Δηλαδή εγώ δίνω 35 ευρώ για να γίνει μια σωστή δουλειά και όλα αυτά τα καταργεί. Η μη συμμόρπωση με αυτές τις διατάξεις θέτει ζήτημα αφαιρεγγιότητας του ελληνικού κράτους στο ίδιο επίπεδο με την αφαιρεγγιότητα που εμφανίζεται μέσω του νομοσχεδίου έναντι των δικών σας δεσμεύσεων προς το Ταμείο Ανάκαμψης. Το κτηματολογικό τέλος που έχει ήδη συλλεχτεί από όλους τους πολίτες και θα συνεχίσει να συλλέγεται από τους πολίτες θεωρείται επαρκές για τη χρηματοδότηση των διαδικασιών της κτηματογράφησης, αφήνοντας μάλιστα πλεόνασμα στο ελληνικό κτηματολόγιο. Ξέρετε, είστε ο μόνος οργανισμός που έχει πλεόνασμα. Οι πολίτες είναι οι κύριοι χρηματοδότες του έργου, κύριε Υπουργέ. Με ποια αιτιολογία θα ζητηθεί από τους χρηματοδότες του έργου να απαραιτηθούν από διαδικασίες που διασφαλίζουν την ορθή εγγραφή των δικαιωμάτων τους, καθώς και τον έλεγχο της ορθότητας αυτής, κλείνοντας τα κτηματολόγια και την κτηματογράφηση κατά αυτόν τον τρόπο, οι οποίες ήταν νομικά κατοχυρωμένες και πρακτικά εφαρμοσμένες? Με ποια ερμηνεία της ανταποδοτικότητας θα κληθούν οι πολίτες κάτοχοι δικαιωμάτων να καταβάλουν πολλαπλάσιες δαπάνες τώρα, αφού θα κλείσει για αμοιβές πιστοποιημένων μηχανικών, δικαστικών επιμελητών, δικών τους μηχανικών, δικηγόρων, αφού κλείσει και είναι άγνωστο, μόνο με δικαστήριο μπορεί, ξέρετε, να διορθωθεί αυτό, ενώ το τέλος της κτηματογράφησης ήδη κάλυπτε τις δαπάνες για την οριστική εγγραφή του δικαιώματός τους. Για όλους αυτούς τους λόγους, κύριοι συνάδελφοι, επιφυλασσόμαστε βέβαια επί της αρχής και θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ότι αυτό το νομοσχέδιο δεν ξέρω αν μπορεί να διορθωθεί τελικά από εσάς, διότι αλλάζει εντελώς τη φιλοσοφία, ακυρώνει όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα, όλη τη φιλοσοφία, θα έχετε 100% πρόβλημα το Ταμείο Ανάκαμψης ως προς την λειτουργία και βέβαια εμείς κατά τη ζήτηση επί άρθρο, δεν θα σταθούμε μόνο στα γενικά που είπαμε, θα σας αποδείξουμε άρθρο με άρθρο αυτά που φέρνετε, τι καταργεί, τι
ή σκοπεύετε να κάνετε, αν θέλετε να το δώσετε στους ιδιώτες, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Όλα θα τα πούμε εδώ στην κάθε συζήτηση. Και θα καταθέσουμε βέβαια και 8 προτάσεις σαν ΠΑΣΟΚ, σαν τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το τι πρέπει να κάνετε για αυτό το θέμα του κτηματολογίου. Οπότε θα σας ακούσουμε τώρα για τις γενικές αρχές και στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής θα πάμε πιο αναλυτικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.